Ευλογείτε. Έτυχε να ακούσω σε μια ομιλία σας ότι πολλές φορές ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τον άνθρωπο που στον άνθρωπο μπορεί να μην αρέσει. Τι γίνεται όταν ο Θεός και τον Όχθη στην Παναγία μπορεί να θέλει για έναν λαϊκό να γίνει μοναχός. Αυτό το στρωτάω γιατί στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας, γιατί στο Πεμία ήταν για το πεδίο, γιατί δεν πήγε παρέμβαση στο μοναστήρι. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το σχέδιο του Θεού και το θέλημα του Θεού για τον κάθε άνθρωπο είναι ένα και μοναδικό. Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση την αληθεία σε αυτήν. Αυτό θέλει ο Θεός. Θέλει να σωθούμε όλοι οι άνθρωποι και να τον γνωρίσουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλοι οι άνθρωποι, να δικαιώσουμε την ύπαρξή μας. Τώρα το πώς θα σωθούμε και το πώς θα τον γνωρίσουμε και πώς θα τον πλησιάσουμε, είναι θέμα της δικής μας ελευθερίας. Δεν είναι θέμα του θελήματος του Θεού. Εάν θέλεις να γίνεις μοναχός, να γίνεις. Εάν δεν θέλεις, να μην γίνεις. Αν θέλεις να παντρευτείς, να παντρευτείς. Αν θέλεις να πας στην Αφρική, να πάεις. Αν θέλεις να γίνεις αεροπόρος, να γίνεις. Γίνε ό,τι θέλεις. Φτάνει όλα αυτά που θα κάνεις να είναι εμβαπτισμένα μέσα στη σωτηρία σου. Όταν είναι αισθία τη σωτηρία σου, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ξέρετε κι εγώ με βασάνισε αυτό το πράγμα όταν ήμουν νεότερος και έλεγα, δεν ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν μου έλεγαν οι πατέρες του Άγιον Όρος, πριν γίνω μοναχός, να προσεύχεσαι στο Θεό να γίνει το θέλημά του. Έλεγα από μέσα μου, όχι, δεν θέλω να γίνει το θέλημά του. Γιατί αν θέλει κάτι που δεν το θέλω, τόσο μου κόβε το μυαλό μου. Λέγα, αν ο Θεός θέλει ένα πράγμα που εγώ δεν το θέλω, θα έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό καλύτερα να κάνω εγώ το θέλημά μου και ας το Θεό να κάνει τα δικά του. Δεν κόβε το μυαλό μου ότι βρε παιδί μου, είναι δυνατόν ο Θεός να σε στραγγαλίσει ποτέ? Είναι δυνατόν ο Θεός να σε στριμώξει? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει κάτι το οποίο δεν θα σου προκαλεί χαρά και ειρήνη? Τι είναι το πράγμα, ο Θεός είναι φως, είναι ειρήνη, είναι χαρά, είναι αγάπη, είναι τα πάντα, τα Άγια και τα καλά και τα αγαθά. Άρα λοιπόν, να μην μας τρώει η έννοια τι θέλει ο Θεός να κάνω στη ζωή μου. Να μας τρώει η έννοια ότι αυτό που θέλω εγώ να κάνω είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού που είναι η σωτηρία μου. Αν είναι με την σωτηρία μου σύμφωνο, θα το κάνω. Θυμάμαι και που έρχονταν άνθρωποι στον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος τον ρωτούσαν, γέροντα να γίνω μοναχός, να παντρευτώ. Τους έλεγε, εσύ τι θέλεις να κάνεις? Θέλω να παντρευτώ. Είναι πάντα παντρευτείς, τι με ρωτάς? Του έλεγα, γέροντα, αυτή η κοπέλα που γνώρισα να την παντρευτώ, σου αρέσει γέ μου? Μου αρέσει, θέλω και τη γνώμη σου. Μα δεν είμαι εγώ που θα την παντρευτώ. Εσύ που θα την παντρευτείς, κοίταξε να είναι καλή κοπέλα και να αναπαύεσαι. Να μην κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη και πολύπλοκη. Με απλότητα να τα αντιμετωπίζουμε. Όλα μπορούμε να τα εμβαπτίσουμε στον δρόμο της σωτηρίας μας. Πλην της αμαρτίας βέβαια.